Για να κλείσουμε λίγο πριν το πριν ρωτήσει τον κύριο Μαλούτα αυτό που περιμένουν όλοι. Αν θα αλλάξουμε, έχουμε αλλαγές. Όχι, κύριε Μαλούτα... πριν πάμε στις αλλαγές, απλά λέω ο κύριος Μαλούτας ως επικεφαλής αντιπολίτευσης ασκεί σκληρή αντιπολίτευση τα τελευταία τρία χρόνια. Γιατί σας ρίχνουν τόσο τέτοιες αιχμές, κύριε Μαλούτα, για ότι αφήσατε το Δήμο χρεωμένο? Ναι. Και εκεί θα δώσω πάσα στην ερώτησή σου, Θόφη. Σωστά. Κύριε Βακρά. Γιατί ο κύριος Ιωαννίδης στην ανακοίνωση που έδωσε χθες το μεσημέρι στη δημοσιότητα σας κάνει μια πολιτική επίθεση χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες εκφράσεις. Μόνο πικρό μηδίαμα προκαλεί ο κύριος Μαλούτας, που ως μέλος και έπειτα επικεφαλής μιας παράταξης που διαχειρίστηκε το Δήμο Κοζάνης για 25 χρόνια, αφήνοντας πίσω τους υπέροχα χρέη και υποχρεώσεις, να τολμά να εγκαλεί εμάς για μεταφορά βαρών στο μέλλον. Όλα έχουν και το όριό τους. Τι απαντάτε σε αυτό, κύριε Μαλούτα? Καταρχήν. Η απάντηση καταρχήν, το πρώτο σχόλιο είναι το ότι επανέρχονται στα χρέη ένα ζήτημα το οποίο έχει συζητηθεί επανειλημμένα και προεκλογικά και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, και επανέρχονται τώρα που κλείνουν τον τρίτο χρόνο της διαχείρισης των πραγμάτων του Δήμου η παράταξη Κοζάνης τόπος να ζήσει και ο κύριος Ιωαννίδης, δείχνει για μένα απλά και μόνο την αμηχανία τους πάνω σε αυτά τα οποία τεκμηριωμένα τους είπα. Γιατί αυτό είναι απολύτως καθαρό, και αν δείξετε τον πίνακα, και ο οποίος είναι βέβαια αναρτημένος και υπάρχει στο διαδίκτυο, είναι απολύτως καθαρό. Το δείξαμε χθες αναλυτικά ότι πραγματικά έτσι όπως είναι, όπως τα λέτε έτσι είναι. Από εκεί και πέρα. Για να έρθουμε στην πάγια, πώς να το πω, έγκλησή του σχετικά με τα οικονομικά του Δήμου Κοζάνης. Κύριε Παπαδόπουλη, κύριε Βακρατσά, ξέρω πολύ καλά τι έμεινε στο Δήμο Κοζάνης, τι αφέθηκε στο Δήμο Κοζάνης από άποψη χρεών, από άποψη οφειλών, έτσι, για να το πούμε πιο καθαρά, και το οποίο βέβαια κάτι το οποίο είναι αποτυπωμένο και στους συλλογισμούς και στις τριμηνιαίες καταστάσεις οι οποίες εγκρίθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο όλα αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, θέλετε να το πούμε και σε απόλυτους αριθμούς? Με πείτε το, έτσι. Φυσικά. Μιλάμε για έναν Δήμο ο οποίος έχει έναν ετήσιο τζίρο από 25 μέχρι 35 εκατομμύρια ευρώ, ανάλογα με το αν είναι περίοδος που τρέχει το ΕΣΠΑ, αν υπάρχουν πολλά ή περισσότερα έργα, και οι τοκοχρεωτικές δόσεις για τα δάνεια είναι 1 εκατομμύριο. Δηλαδή, το κάνω πιο λιανό, για ένα νοικοκυριό το οποίο έχει εισόδημα 35.000, τα σημερινά δεδομένα, έτσι, όλο το χρόνο, πληρώνει και ένα χιλιάρικο για δάνειο για το σπίτι που πήρε. Είναι πολλά? Όχι, βέβαια. Λοιπόν, το δεύτερο. Το είπατε πολύ απλά. Μα έτσι αυτό ακριβώς είναι, κύριε Παπαδόπουλε. Γιατί και το σύνολο των δανειακών υποχρεώσεων του Δήμου προς τις τράπεζες κτλ. Είναι ανέρχεται στα 10 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι, δεν είναι κανένα υπερβολικό νούμερο. Είναι ένα νούμερο το οποίο μπορεί και εξυπηρετείται. Και το οποίο νούμερο προκύπτει από τι? Προκύπτει από το έργο το οποίο έγινε όλα αυτά τα χρόνια. Έτσι, όλοι μας στην πόλη μας ζούμε, ξέρουμε τι γίνεται, και μια βόλτα και στα έργα αλλά και στις περιοχές των επεκτάσεων που δεν χρηματοδοτήθηκαν από πόρους του ΕΣΠΑ μπορεί να μας πεις το πώς άλλαξε αυτήν η πόλη τα τελευταία χρόνια. Κύριε Μαλούτα, για να κλείσουμε έτσι, οι σχέσεις σας είναι καλές με τον κύριο Ιωαννίδη ή στα πλαίσια δημάρχου και επικεφαλής μείζωνος αντιπολίτευσης? Για να κλείσουμε την έννοια ότι δεν βρίσκεται μόνο στο Δημοτικό Συμβούλιο, υπάρχει συνεργασία δηλαδή όταν χρειάζεται. Να το πω τον κύριο Ιωαννίδη, τον Δήμαρχο, τον κύριο το Λευτέρη, εγώ δεν γνωριζόμουν. Πριν γνωριστήκαμε όταν στις εκλογές του 10 πρωτοεκλέχτηκε Δημοτικός Σύμβουλος με την παράταξη Κοζάνη τόπος να ζεις. Τότε γνωριστήκαμε. Δεν μπορώ να πω ότι είμαστε φίλοι, ότι πίνουμε κρασί μαζί. Από εκεί και πέρα, στα πλαίσια της συνεργασίας στο Δημοτικό Συμβούλιο, νομίζω και θετικές προτάσεις έχουμε καταθέσει και συμβάλλουμε με τις προτάσεις μας και με το διάλογο που αναπτύσσεται στο Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε τα ζητήματα του Δήμου να πάνε μπροστά. Αλλά αυτό δεν μας εμποδίζει να έχουμε και τις πολιτικές μας θέσεις και τις θέσεις μας για την ανάπτυξη του τόπου, για το μέλλον του τόπου, για το αύριο, τις οποίες τις υπερασπιζόμαστε και τις προβάλλουμε. Και πολλές φορές σε αυτά τα ζητήματα υπάρχει διαφωνία και υπάρχει σύγκρουση. Αλλά αυτό δεν μας εμποδίζει.